Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο εξαναβολείς αναμετρήσεις της Τετάρτης για το πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας. Μεσοποταμία και Κοζάνη με εκ διαμέτρου αντίθετους στόχους θα αναμετρηθούν για τους τρεις βαθμούς σε ένα παιχνίδι που έρχεται από την 13η αγωνιστική. Όπως όλα τα παιχνίδια, για μας κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Έτσι πάμε για την νίκη, όπως πάντα. Από την ίδια αγωνιστική είναι και η άλλη αναμέτρηση της Τετάρτης, Βατερό Αθλητική Ένωση Περδίκα, παιχνίδι με φόντο τη μάχη της παραμονής που δίνουν οι δύο ομάδες. Πλήρη αγωνιστική έχει η μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις δύο ομάδες που οδηγούν την κούρσα, Μακεδονικό και Τιτάνα Σερβίων, που λίγες ημέρες αργότερα, το ερχόμενο Σάββατο, έχουν το μεταξύ τους ντέρμπι. Το πιο δύσκολο έργο το έχει βέβαια η ομάδα των Σερβίων που φιλοξενείται από την Ακαδημία Σιάτιστας. Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης, Ελίμια Ασβεστόπετρα Αθλητική Ένωση Κοζάνη Σιάτιστα, Ακαδημία Σιάτιστας Τιτάν Σερβίων, Χαραυγή Μακεδονικός Φούφα, Βελβεντό Γαλατινή, Κοζάνη 2004 Μακεδονικός, Πρωτοχώρια ΕΠ Καραγιαννίων και Αναγέννηση Πτολεμαϊδας Άρδασα. Πλήρη αγωνιστική έχει και η μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών με την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα Καλλιράχη να φιλοξενεί την ΙΤΕΑ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Καρπερός Ειρήνα, Κιβωτός Μέγαρο, ΑΕΠ Βατολάκου Κεραυνός Αγίου Γεωργίου και Ποντινή Κοκκινιά. Η αναμέτρηση της Δεσκάτης με την Παλιουριά θα γίνει την Μεγάλη Τετάρτη 11 Απριλίου, ενώ ένα εξαναβολής παιχνίδι θα διεξαχθεί και για την μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς. Οι Αμπελόκηποι φιλοξενούν τον Εστόριο.